Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το 58 κεφάλαιο, εις τον 6 στίχον. Ό,τι είπαμε προηγούμενα, αρχίζοντας το κεφάλαιο αυτό, ήταν η διαμαρτυρία του Θεού ότι οι Εβραίοι εξαντλούσαν την πνευματικότητά τους και την εφαρμογή του νόμου του Θεού μόνον εις την νηστεία. Ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς υπάρχει και σε εμάς τους χριστιανούς. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, οι οποίες εξαντλούν όλη την πνευματικότητά τους αν κατάφεραν να νηστέψουν, και μάλιστα μία αυστηρή νηστεία. Τίποτε άλλο όμως δυστυχώς δεν εγγίζει από τις εντολές του Θεού. Εκεί λοιπόν διαμαρτύρεται ο Θεός και συνεχίζουμε τη διαμαρτυρία του Θεού. Λέγει ο Θεός: «Ουχήτη αυτή νηστείαν εγώ εξελεξάμην, λέγει Κύριος, αλλά λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας, διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων, απόστελε τεθραυσμένους εν αφέση και πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα». Τέτοια, λέει, νηστεία εγώ δεν έχω διαλέξει, συνεχίζει να λέγει ο Θεός, και παραθέτει ένα υπόμνημα περιπτώσεων που καθιστούν ωραία και νόμιμη την νηστεία στα μάτια του Θεού. Και λέγει ότι εκείνος δεν εξέλεξε ούτε ευαρεστείται σε μίαν απογυμνωμένη από αρετή νηστεία. Αλλά τι? Αλλά λύε. Καλή η νηστεία, γιατί ο ίδιος ο Θεός την εθεσμοθέτησε, αλλά όχι όπως γίνεται, ή όχι αυτόνομη. Κυριότατα εδώ δεν ελέγχει ο Κύριος την νηστεία. Αν σας είπα άλλοτε ότι η νηστεία των Εβραίων ήταν καθόλου τροφή στο στόμα, ξυπνούσες το πρωί, έμπαινες νηστικός μέχρι την δύση του ηλίου. Μετά τη δύση του ηλίου, που άρχιζε η άλλη μέρα, έτρωγες τα πάντα και κρέας και οτιδήποτε. Σε εμάς όμως δεν είναι έτσι. Έχουμε κυρίως την νηστεία στην ποιότητα των τροφών. Δηλαδή να λέμε ότι δεν θα φάμε κρέας, αλλά θα φάμε αλάδωτο και ούτω καθεξής. Συνεπώς, η νηστεία εθεσμοθετήθη από τον Θεό, και στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη το βλέπουμε, και οι πατέρες, θα λέγαμε, όρισαν και καθόρισαν σημεία της νηστείας. Καλή λοιπόν η νηστεία, αλλά εφόσον ακολουθείται από πράξεις μετανοίας και καταλλαγής με το Θεό, αλλά και καταλλαγής με τους άλλους ανθρώπους. Προπαντός όχι, γιατί αρετή είναι, όχι αυτονομημένη. Δηλαδή να την ξεχωρίσουμε από τις άλλες εντολές του Θεού και να την ιδιαίτερα να την μετέλθουμε. Όχι. Αλλά τι? Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας. Να λύεις, λέει, κάθε σύνδεσμον αδικίας. Ο Θεός εδώ δείχνει τον τρόπο της νηστείας, ότι δηλαδή ο τρόπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ευρύ φάσμα της νηστείας. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νηστεύεις? Τα μάτια σου νηστεύουν? Τα αυτιά σου νηστεύουν? Η γλώσσα σου νηστεύει? Αμέσως, και μάλιστα στα κείμενά του Ιερός Χρυσόστομος, άμεσα, θα λέγαμε, αντιγράφει εδώ τον προφήτη Ισαΐα, το βλέπει κανείς.
αμέσως βλέπουμε ότι ευρύνεται το θέμα, η εντολή της νηστείας έχει ευρύ φάσμα. Δεν είναι απλώς το θέμα των τροφών, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ισχυρίζεσαι ότι δεν τρως κρέας, αλλά με τα δόντια της κατηγορίας τρως αδελφικά κρέατα. Εδώ είναι τώρα. Έτσι ο Θεός δείχνει αυτόν τον τρόπο της νηστείας. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σχολιάζει: έδι της ουκ ειδώσει της αληθούς νηστείας των τρόπων επιδειχθήνε τούτον παρά Θεού. Έπρεπε, λέγει, ο τρόπος της αληθινής νηστείας που ηγνοείτο από τους ανθρώπους, έπρεπε λοιπόν να υποδειχθεί από το Θεό. Και αυτό κάνει ο Θεός. Και προχωρούμε. Εδώ λύε πάντα σύνδεσ μοναδικίας, λέγει ο Θεοδόρητος, διάρρηξον τους της αδικίας δεσμούς. Να διαρρήξεις, να σπάσεις τους δεσμούς της αδικίας. Και σημαίνει κάθε καταπίεση και αδικία που μπορεί να ασκείται στους κοινωνικά και οικονομικά ασθενεστέρους. Προχωρεί ο Θεός. Διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων. Δηλαδή πάλι όπως λέει ο Θεοδόρητος που έχει υπομνηματίσει τον προφήτη Ισαΐαν, όπως και ο Άγιος Κύριλλος, μάλιστα για την ιστορία σας λέγω, τώρα που επανεκδίδεται η σειρά των Ελλήνων πατέρων από την έκδοση του Μίνιε, μπορεί κανείς, έχει εκδοθεί αυτός ο τόμος στον Ισαΐα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, απλώς σας το λέγω έτσι για λόγους ιστορίας. Δηλαδή, που σημαίνει, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, όσα των συμβολέων ούτε έχει το δίκαιο ως επιζήμια λύσεων. Κάθε συμβόλαιο που θα κάνεις, αλλά είναι άδικων συμβόλαιων, φρόντισε αυτό να το διαλύσεις. Και ο Άγιος Κύριλλος λέγει συναλλάγματα βίαια και τα εκ στραγγαλιάς ήγουν δυστροπίας. Τι θα πει λοιπόν εδώ στραγγαλιά? Θα πει δυστροπία. Με άλλα λόγια, θα πει σκολιές και διεστραμμένες καταστάσεις. Επίμεστα φαμεν είναι τα εμπορικά, που είναι γεμάτα συνήθως, γεμάτες συνήθως οι εμπορικές θέσεις και υποθέσεις. Οι εμπορικές είναι εκείνο που λένε ασχολήσει με το εμπόριο, έχει έτσι και έχει έτσι και έχει έτσι. Α, τα οποία πλεονασμός τεινάς έχει και λιμάτων εσχρών εραστάς, αποδείκνυση τους αυτά δράν υιοθώτας. Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει να διαλυθούν, να μην υπάρχουν. Συναλλαγές δηλαδή που επιβάλλονται, βίες και δολερές μέθοδοι, χάρη πάντοτε κάποιου μεγάλου και αισχρού κέρδους. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και το συμπεριλαμβάνεται, προσέξτε τη λέξη που θα σας πω, και το τιμιουλκίν, γιώτα γιώτα, τιμι, από το, τη λέξη τιμή, τιμιουλκίν, δηλαδή αυτός που έλκει ή τραβά ή ανεβάζει τις τιμές κυρίως των τροφίμων. Είναι ο μαυραγωρητισμός. Όταν ανεβάζουν τις τιμές, αυτό λέγεται τιμιουλκίν απαρέμφατο. Και τιμιουλκός, τιμιουλκός λέγεται ο μαυραγωρίτης. Ανεβάζει τις τιμές χάρη κέρδους. Βέβαια το ξέρετε ότι στην γερμανική κατοχή και ιταλική είχαμε τον μαυραγωρητισμό στην άνθησή του.
ανέβαζαν τις τιμές σε αστρονομικά ύψη. Γι' αυτό πέθαναν οι άνθρωποι, δεν είχαν να αγοράσουν. Τρόφιμα υπήρχαν, ήταν κρυμμένα. Και το λάδι και το σιτάρι, ό,τι μπορούσε να είναι κρυμμένο, και το πουλούσαν οι έμποροι για να πάρουν περισσότερα και περισσότερα χρήματα. Και μάλιστα όχι με χαρτονομίσματα που εξέδιδαν οι Γερμανοί, είχαν ένα αυτοκίνητο και ήταν τυπογραφείων χαρτονομισμάτων. Μια μηχανή και έβγαζε χαρτονομίσματα, αλλά με λίρες χρυσές, παρακαλώ. Έφτασε κάποια στιγμή, ήταν το 44, να πουλιέται ο Ντενεκές το νερό μία λίρα. Το νερό. Δεν υπήρχε τότε ίδρευσης, αυτά τότε είχαν όλα καταστραφεί. Έλεγαν οι αρχαίοι, συγκεκριμένα ο Μέγας Βασίλειος, ότι ό,τι μιουλκών σύτων δημοκατάρατος. Αυτός που ανεβάζει την τιμή του σιταριού είναι από το δήμο, από το λαό δηλαδή, καταραμένος. Μάλιστα σε καιρό λοιμού. Ο μαυρακορητισμός, αγαπητοί μου, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Δεν θα λείψει ποτέ. Ποτέ. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Επαναλαμβάνω, σε εποχή λοιμού, πείνας. Και συνεχίζει ο Θεός να λέγει, απόστελε τεθραυσμένους εναφέσει. Και σημαίνει, όπως λέγει εδώ ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, τους υπομένοντας συντριβή ή κάματον, κούραση, ή εκ του συνδέσμου της αδικίας, γιατί αδικήθηκε ο άλλος, ή γούν εκ των βιαίων συναλλαγμάτων, ή ακόμη από συναλλαγές που γίνονται παρά τη θέλησή του, όπως χρωστάς και έρθει και ο άλλος και σε πνίγει και σου λέει θα μου δώσεις αυτά που χρωστάς κλπ. Απόλυσον εναφέσει, άφησέ τον, όποτε μπορεί να σου το δώσει. Του τέστην ελευθέρωσον τις επενεκθήσεις στενοχωρίες. Ελευθέρωσέ τον από τη στεναχώρια την οποία ζει ο άνθρωπος αυτός. Και μάλιστα όταν σύ που έχεις δανείσει ή πράγματα ή χρήματα, είσαι πολύ πλούσιος. Και τους, λέει ο Θεοδόρητος, παινία συζώντας, ελευθέρωσον φροντίδας. Εκείνοι οι οποίοι ζουν με την φροντίδα και τη φτώχεια, αυτούς ελευθέρωσε τους από τη φροντίδα. Τι θα κάνουν, πώς θα εξοφλήσουν, πώς θα ζήσουν. Δώσ' την άφεση και λύσον την μέρημνα. Και λύσε την φροντίδα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και συνεχίζει ο Θεός. Και πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα. Και κάθε λέει συγγραφή άδικον διάσπα. Τι είναι, παρακαλώ, αυτή η συγγραφή η άδικος? Μας το λέει πάλι ο Αγίος Κύριλλος. Ως γε είμαι, καθώς νομίζω, τα των τοκιζόντων γραμμάτια φυσίν. Είναι εκείνοι οι οποίοι δίδουν κεφάλαιο εις των δανειζόμενων, ανεβαίνουν οι τόκοι, ανεβαίνουν οι τόκοι, πνίγεται ο άλλος. Ή, αν θέλετε, με μία σύγχρονη έκφραση, μια που αναφέρεται εδώ γραμμάτια, είναι εκείνα τα γραμμάτια που κάποτε λήγουν, είναι τα λεγόμενα διαμαρτυρώμενα γραμμάτια, και ο άλλος μπαίνει στη φυλακή. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εξυστήματος που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και δεν ξέρω αν πρέπει κανείς αυτούς τους ανθρώπους να τους λυπηθεί. Εξυστήματος. Είναι σαλτιμπάνγκοι, σαλταδόροι. Πηδούν από εδώ, πηδούν από εκεί. Χρωστάω εδώ, δανείζουμε παλού, δίνω σε εκείνον για να με πάει στη φυλακή. Διαμαρτύρεται ο δεύτερος, πάω στον τρίτο. Αυτό δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς. Δεν το αρνούμε αυτό. Πλην όμως
Υπάρχουν περιπτώσεις που διαμαρτύρονται κάποια γραμμάτια και μπορεί κανείς να μπει στη φυλακή. Αν εκείνος που εγώ υπέγραψα, εκείνος που πήρε το γραμμάτιο, τον παρακαλέσω να το κρατήσει ακόμα, να μην το, μην το διαμαρτυρήσει. Εδώ είναι τώρα η περίπτωση. Καλά, φρόντισε το όμως, γιατί και εγώ θα ήθελα τα χρήματά μου. Δεν το διαμαρτυρώ. Κάπως έτσι. Εποφελούνται κάποιοι βέβαια αυτή την ανάγκη του πτωχού δυστυχώς και δανείζουν με τόκον υπέρογκο. Έχω ακούσει ύψος τόκου και έχω τρομάξει. Άστο ότι το λέει και η Αγία Γραφή, αλλά και η πείρα μας πληροφορεί ότι προσοχή στο θέμα των, του τόκου, των δανεισμένων χρημάτων. Προσοχή! Διότι ο τόκος ανεβαίνει, μεγαλώνει το κεφάλαιο, γίνεται και αυτός κεφάλαιο και ξανατοκίζεται και είναι κάτι φοβερό. Φοβερό. Γίνεται αληθινός πνιγμός εις τον άνθρωπο. Προσέξατε το, αγαπητοί μου, προσέξατε το. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αλλά δεν ξέρω ποιος ακούει τον Χριστόν, δανείζεται, είναι στην επιτόρους ομιλία του, μηδέν απελπίζοντες. Προσέξτε, η λέξη απελπίζω ή απελπίζομαι δεν έχει την έννοια, είναι ενεργητικό, δεν είναι μέσο. Απελπίζω. Δεν έχει την έννοια τη σημερινή, ότι δηλαδή κάνω τον άλλον να απελπιστεί. Όχι. Είναι η έννοια από και ελπίζω. Δηλαδή από το κεφάλαιο που δάνεισα έχω ελπίδα αφαιρετική. Από, να πάρω τόκο. Αυτό θα πει απελπίζω. Συνεπώς, όταν ο Κύριος λέει δανείζεται μηδέν απελπίζοντες, αυτό εννοεί, χωρίς να έχετε ελπίδα. Τι τόκου έχει ο άλλος ανάγκη? Έχεις και εσύ ανάγκη, δεν μπορείς να πειράσεις τα χρήματά σου. Δάνεισε όμως. Εξάλλου το ρήμα δανείζω από μόνο του εκφράζει επιστρεφόμενο το ποσό. Γιατί αλλιώτικα δεν θα χρησιμοποιείται από τον Κύριο το ρήμα δανείζω, αλλά το ρήμα χαρίζω. Ο Χριστός δεν μας λέει να χαρίζομαι, αλλά μας λέει να δανείζομαι, αλλά χωρίς τόκο. Και μάλιστα να δανείζει κανείς, κι άλλοτε σας τα έχω πει αυτά, να δανείζει κανείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ανάγκη, θέμα δηλαδή φαρμάκων, γιατρού, τροφών, τροφής κλπ. Γιατί αλλιώτικα, αν δανείζω με τον άλλον για να ανοίξει μαγαζί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν εκεί ισχύει αυτή η περίπτωση, αλλά για να καλύψει ο άλλος τις άμεσες του ανάγκες. Και τι έχει εξάλλου να ωφεληθεί εκείνος ο οποίος με τους τόκους εκμεταλλεύεται τον άλλον για να γίνει πλούσιος? Τι, πόσο θα ζεις, άνθρωπέ μου? Τι περισσότερο θα βάλεις μέσα στο στομάχι σου? Σε πόσα περισσότερα κρεβάτια θα ξαπλώσεις? Ένα σώμα έχεις, ένα κρεβάτι θα πέσεις. Πόσες κουβέρτες και βελέντες θα βάλεις από πάνω σου γιατί είσαι πλούσιος? Εδώ είναι η απάτη πραγματικά. Γι' αυτό ας προσέχουμε την περίπτωση αυτή, γιατί τέτοιοι άνθρωποι χάνουν την ευλογία του Θεού αλλά και την υπόλοιψη των συντρόφων των. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν, αν νηστεύουν, να γίνει η νηστεία τους δεκτή. Δεν είναι δυνατόν. Και φεύγει ένας τέτοιος άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν απογυμνωμένος από μια καλή πράξη. Έτσι ο Θεός λέγει ότι αν συμπεριφέρεσαι, δηλαδή με φιλανθρωπία ολικού φάσματος, δηλαδή όχι σε ένα τομέα μόνο, ολικού φάσματος, τότε η νηστεία σου θα σταθεί σε σένα αρετή και τότε θα σε ακούσω ό,τι ζητήσεις. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος. Διάθλιπτε, στίχος 7,
διάθρυπτε πεινόντι των άρτων σου και πτωχούς αστέγους ίσαγε εις τον οίκον σου. Εάν είδεις γυμνών, περίβαλε, και από τον οικείον του σπέρματός σου ούχι υπερόψει. Δεν σας το αποδίδω, γιατί παίρνω στίχο-στίχο, δηλαδή μυστίχιο-μυστίχιο, και εκεί αποδίδομαι. Στον προηγούμενο στίχο είδαμε ο Θεός να αποτρέπει από τα έργα της αδικίας και της καταπιέσεως. Τώρα εδώ προτρέπει σε έργα αγάπης. Μας θυμίζει μάλιστα η διατύπωση αυτούς τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν θα κρίνει τους ανθρώπους. Σας διαβάζω ένα σημείο του χωρίου που λέγει: «Εάν είδεις γυμνών, περίβαλε, πεινόντι των άρτων σου διάθρυπτε», κλπ. Ο Χριστός είπε: «Γυμνός ήμην και περιεβάλλεται με». Έτσι, πεινασμός, πεινασμένος ήμουνα και με ταΐσατε, με ψωμίσατε. Δείχνει ότι δεν είναι αρκετόν βεβαίως να μην διαπράττεις το κακό, αλλά είναι κάτι παραπάνω, και να διαπράττεις το αγαθό. Όχι εκείνο το «δεν έκλεψα και δεν σκότωσα». Μπορεί να μην έκλεψες και να μην σκότωσες. Αυτό είναι η αρνητική ηθική, η αρνητική όψη της ηθικής. Ως προς την θετική, τι έχεις να πεις? Όπως λέγεται για κάποιον πατέρα, ότι αν πεις ότι τα χέρια σου είναι καθαρά, δεν έκανες αδικίες, ναι, καθαρά, αλλά όταν εμφανιστείς μπροστά εις τον κριτή, θα εμφανιστείς με άδεια χέρια. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να πεις «είναι καθαρά τα χέρια μου», αλλά πρέπει να τα γεμίσεις και τα χέρια σου με πράξεις αγαθές. «Δι πρώτον», λέει ένας πατήρ, ο Προκόπιος, «δίδε πρώτον αποστήνε κακόν και τότε με τι ένε την αρετήν». Να σταθείς μακριά από το κακό και τότε να μετέλθεις την αρετήν. «Υπον ουν το πρώτον επιφέρει το δεύτερον». Εάν ο Θεός είπε το πρώτο μέρος, τώρα επιλέγει το δεύτερον, ότι πρέπει όχι μόνο να μην αδικήσεις, είπαμε, αλλά και να ευεργετήσεις. Αλλά ας δούμε εδώ βήμα-βήμα το ιερό κείμενο. «Διάθρυπτε πεινόντι των άρτων σου». Είναι του ρήματος «διαθρύπτω», που σημαίνει επί άρτου, τουλάχιστον, κάνω θρήματα με τα χέρια μου. Δηλαδή κάνω ψίχουλα κατά κάποιο τρόπο, ή αν θέλετε κομματιάζω. Κομματιάζω με τα χέρια μου το ψωμί και το μοιράζω. Αυτό θα πει «διάθρυπτε πεινόντι των άρτων σου». Δηλαδή κόψε με τα χέρια σου το ψωμί σου και μοίρασέ το. Είναι μια όμορφη, πολύ γραφική εικόνα και πολύ φιλική, αυτό το μοίρασμα του ψωμιού. Δείχνει ότι δεν δίνεις απλώς ψωμί στον άλλον, αλλά συντρώγεις με τον άλλον. Όταν κόβεις το ψωμί, πέφτουν κάποια ψίχουλα, το κόβεις χωρίς μαχαίρι, βέβαια κάπου ψιχουλιάζει, κόβεις για τον εαυτό σου, κόβεις για τον άλλον. Είναι μια πολύ, σας είπα, ωραία εικόνα που δείχνει, επαναλαμβάνω, ότι τον άλλον τον έχεις συνδετημόνα στο τραπέζι σου. Μας θυμίζει εκείνο το λόγο του Κυρίου Ιησού που είπε: «Όταν πεις δοχήν», όταν λέει κάνεις δεξίωση, «κάλλει πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριος έσυ και θα είσαι ευτυχής». Λουκάς 14,13. Και προχωρούμε. «Και πτωχούς αστέγους», λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου, «ίσαγε εις τον οίκον σου». Πρόκειται για τη φιλοξενία πτωχών. Σας είχε εντυπωσιάσει τότε, το είχαμε ιδιαίτερο τονίσει,
όταν ο Πόπλιος στην Μάλτα, που είχε το καράβι που ήταν μέσα ο Απόστολος Παύλος, είχε εξοκύλει και βγήκανε κολυμπώντας, 3 ημέρες τους φιλοξένησε. Και είχαμε πει, κοίταξε, και ήταν και ειδωλολάτρης, Ρωμαίος ειδωλολάτρης, είχε και αξίωμα, είχε μεγάλο σπίτι. 276 άνθρωποι ήσαν οι ναυαγοί, και όμως τους φιλοξένησε. Εμένα τουλάχιστον, πιστεύω και σε εσάς, μας είχε εντυπωσιάσει αυτό. Πρόκειται λοιπόν για αυτή τη φιλοξενία ανθρώπων που δεν έχουν να αποδώσουν. Γι' αυτό λέει, όταν ποιείς δοχήν, όταν κάνεις δεξίωση, μη καλείς συγγενείς σου και πλουσίους. Όχι ότι απαγορεύεται να καλέσουμε κάποιον πλούσιο ή κάποιον πτωχό, συγγνώμη, ή κάποιον συγγενή μας, αλλά γιατί λέει, αυτοί έχουν να σας δώσουν, να ανταποδώσουν. Και μάλιστα αρχίζει εκεί το κοινωνικό κοτσομπολιό. Με κάλεσε, θα τον καλέσω. Τον κάλεσα, ζητάω να με καλέσει. Και μάλιστα στο τραπέζι μου είχα αστακούς και καλαμάρια. Έκφρασες είναι αυτό. Δηλαδή, α, πλούσιο τραπέζι. Αν εκείνος μου δώσει κάτι υποδέστερον, δεν με τιμά. Αρχίζουν εκείνα τα κοτσομπολιά, τα πολύ 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 άσχημα. Όμως δεν απαγορεύεται να καλέσεις ένα φίλο σου αν είναι πλούσιος, ή ένα συγγενή σου. Δεν απαγορεύεται. Αλλά συνηθίσεις όμως να καλείς και πτωχούς. Πρόκειται λοιπόν για τη φιλοξενία των πτωχών εδώ, και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του, η Φιλαδελφία μενέτο. Να μένει σε εσάς, λέγει, η Φιλαδελφία, η αγάπη προς τους αδελφούς. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Μη ξεχνάτε, λέγει, τη φιλοξενία. Δια ταύτης γάρ, διαμέσου της φιλοξενίας, έλαθον τινές ξενήσαντες αγγέλους. Κατά λάθος, λέγει, μερικοί που ήσαν πολύ φιλόξενοι φιλοξένησαν αγγέλους. Σαφώς εδώ υπενήσεται στην προς Εβραίους ο Απόστολος τη φιλοξενία του Αβραάμ. Μη μνήσκεστε, λέγει στη συνέχεια, των κακουχουμένων. Να ενθυμίστε εκείνοι οι οποίοι κακουχούνται καθιονδήποτε τρόπον, ως και αυτοί όντες εν σώματι. Γιατί κι εσείς είσαστε με σώμα, και δεν ξέρετε, αύριο η ρόδα γυρίζει, τι μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Δεν ξέρω αν το λέτε, εγώ το λέω. Οι Σέρβοι μαζεύουν τα μπογαλάκια τους να πάνε από τόπου εις τόπον. Οι Ορθόδοξοι Σέρβοι. Και βέβαια έχουν την ανάγκη και τροφών και φιλοξενίας και ό,τι άλλο. Αγαπητοί μου, αύριο μήπως συμβεί και σε εμάς αυτό. Παίρνουμε το μπογαλάκι μας, το μπογαλάκι μας, και δεν ξέρουμε πού θα πάμε και ποιος μπορεί να μας φιλοξενήσει. Γιατί? Γιατί και εμείς με σώμα περικείμεθα. Σώμα δεν έχουμε. Στομάχι δεν έχουμε. Δεν μιλάμε. Όπως λοιπόν οι άλλοι πεινούν, γιατί δεν μπορούμε και εμείς αύριο να πεινάμε. Σήμερα μένουμε στο κρεβάτι μας το ζωστό, το ζεστό, με την κεντρική μας θέρμανση και όλα. Αύριο πού θα τρέχουμε, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, έστω κι αν κανείς θυμάται στο μυαλό του αυτά όλα, σας το έλεγα και μια περασμένη φορά αυτό, και αυτό είναι ένα κέρδος, ότι εγώ πέφτω να κοιμηθώ και έχω το κρεβάτι μου. Άλλοι δεν έχουν κρεβάτι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Στο Παρίσι, ναι. Στο Λονδίνο, ναι. Κοιμούνται φτωχοί άνθρωποι κάτω από τις γέφυρες. Μέσα σε οικοδομές ατέλειωτες ή χαλάσματα. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό λοιπόν, ως και αυτοί όντες εν σώματι που λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί και εσείς, ενώ είσαστε στον παρόντα κόσμο με σώμα, δεν ξέρετε αύριο τι μπορεί να σας συμβεί. Και προχωρούμε. Και λέει ο Θεός, και από τον οικείο του σπέρματός σου
όχι υπερόψη. Και από τον ηχείον του σπέρματός σου. Ποιοι είναι αυτοί? Οικείον του σπέρματός σου. Αγαπητοί μου, εδώ, όπως λέγει πάλι ο Προκόπιος, οικείους του σπέρματος, Ιουδαϊκός μεν, τους εξ Ισραήλ καλή. Οι οικείοι του σπέρματος είναι οι συμπατριώτες. Χριστιανικός δε τους οικείους της πίστεως. Έτσι, αυτό που λέγει εδώ ο Θεός, ότι δεν θα υπερίδεις υπερόψη, δεν θα υπερίδεις και ειδών και ελθών και ειδών αντιπαρήλθε, το θυμόσαστε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, και ειδών είδε, αντιπαρήλθε, έφυγε. Ώστε λοιπόν Ιουδαϊκός είναι συμπατριώτε, Χριστιανικός είναι η οική της πίστεως, όπως λέγει ο Προκόπιος. Πράγματι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ιδέτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων, ου προνοεί την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρον. Είναι στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 8. Όμως, εάν λέει κανείς των ιδίων, τους δικούς του ανθρώπους, ποιοι είναι οι ίδιοι οι δικοί μας άνθρωποι? Ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο αδελφός μου, η αδελφή μου, το παιδί μου, η γυναίκα μου, η οργό, ή η συγγενής μου. Αυτοί είναι οι ίδιοι. Γι' αυτό και το σπίτι λέγεται πηγαίνω εις τα ίδια. Θα μπορούσαμε να πούμε πηγαίνω στο σπίτι μου. Λέγεται στην αρχαία γλώσσα πηγαίνω εις τα ίδια, δηλαδή στο σπίτι μου, δηλαδή στους δικούς μου. Και ποιοι είναι οι οικείοι? Οι οικείοι είναι της πίστεως οι οικείοι, δηλαδή οι άλλοι αδελφοί, οι άλλοι χριστιανοί. Όποιος λέει δεν φροντίζει για τους δικούς του αλλά και δια τους οικείους της πίστεως, δεν είναι εν δια δι, δηλαδή ήδη και οικείοι το ίδιο πράγμα. Όχι, αναφέρεται το οικείοι, αναφέρεται εις τους οικείους της πίστεως, ου προνοεί, δεν φροντίζει, αυτός λέγει, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από τον άπιστο. Χειρότερος. Διότι ο άπιστος μπορεί να έχει μια φροντίδα για τους δικούς του ανθρώπους. Χειρότερος και από τα ζώα. Και η σκύλα έχει τα σκυλάκια της και τα φροντίζει, και η γάτα έχει τα γατάκια της και τα φροντίζει, και τα χιλιδόνια έχουν τα μικρά τους και τα φροντίζουν. Είσαι λοιπόν χειρότερος και από τα ζώα ακόμη. Βλέπετε, την πίστη ήρνηται. Στο βάθος έχεις αρνηθεί την πίστη σου. Οι ίδιοι λοιπόν είναι οι σπιτικοί, οι οικοί είναι οι οικοί της πίστεως, οι ομόφρονες, οι ομοειδεάτε, αυτοί που έχουν την ίδια πίστη. Έναντι όλων αυτών ούχι υπερόψη, δεν θα τους αντιπαρέλθεις, δεν θα προσπεράσεις χωρίς την προσφορά σου, σαν να τους αγνοείς. Και επιμένει ο Θεός, επιμένει ότι θέλει μία νηστεία να συνοδεύεται με τη φιλανθρωπία. Και έτσι πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, των 8, αγαπητοί. Τότε ραγίσετε πρώιμον το φως σου και τα ιάματά σου ταχύ ανατελεί και προπορεύσετε εμπροσθέν σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού περιστελήσε. Τι ωραίο! Το αποτέλεσμα αυτής της καλής συμπεριφοράς ποιο θα είναι, αφού αυτά τα τηρήσεις, αυτά που είπε ο Θεός? Τότε λέγει ραγίσετε πρώιμον το φως σου. Ραγίσετε. Πότε? Τότε. Όταν θα δεχτείς όλα αυτά που είναι προϋποθέσεις για αυτό που εγώ επαγγέλλομαι, υπόσχομαι, λέγει ο Θεός. Ήτι
να σταθείς, συγγνώμη, όλα αυτά να σταθούν πλάι στην νηστεία σου με πολύ αγάπη και πολύ φιλανθρωπία. Τότε λέει θα εκραγεί, ακούστε το ρήμα, ραγίσετε, τότε θα εκραγεί σαν το πρωινό το φως της αυγής, το φως της δικής μου προστασίας. Αυτό το εκραγίσετε, ραγίσετε, εκραγίσετε, επιτρέψτε μου, όπως πάρτε μια σοκολατένια, σοκολατένιο αυγό από αυτά τα πασχαλινά, τώρα πως μου έρχεται στο μυαλό, και είναι γεμάτο μέσα, γεμάτο μέσα καραμέλες. Πάρτε το λοιπόν εκεί που θέλετε να το δώσετε, και πετάξατε το χάμο να σπάσει, ξεχύνονται από μέσα όλες τις καραμέλες. Αυτή η εικόνα είναι ό,τι εδώ μας λέγει, τότε ραγίσετε πρώιμον το φως σου. Τότε θα ξεπεταχτεί. Πώς βγαίνει το πουλάκι το κοτόπουλο από το, από το αυγό, σπάζει το αυγό, πετιέται απ' έξω. Είναι ωραία εικόνα αυτή, θα το δούμε. Τότε λοιπόν θα εκραγεί σαν το πρωινό φως της αυγής σου, το φως σου. Ποιο φως? Της προστασίας του Θεού. Εδώ η έμφαση, ή καλύτερα να σας πω τι λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, έμφαση να έχει πλήστινός είναι ο λόγος. Εδώ λέει ο λόγος έχει πολύ μεγάλη έμφαση. Βέβαια, όταν έχουμε το ρήμα ραγίσετε πρώιμο το φως σου, δεν είναι μια έμφαση εδώ. Ως είναι ο λόγος, ούγαρ απλώς έφη, δεν υπόθηκε απλά, δοθεί σε τέση παρά Θεού το φως, θα σου δοθεί το φως του Θεού, ραγίζετε δε μάλλον, ίον αστραπίστην ως δίκη, σαν αστραπή θα γίνει αυτό, διού διαδείκνυται σαφώς του χορηγούντος η προθυμία. Και εκεί θα φανεί όλη η προθυμία εκείνου που χορηγεί το φως. Δηλαδή θα λέγαμε ένα είδος μετισέσουλα, όπως λέμε, χήμα, χίδιν, θα πει μετισέσουλα, άφθονο. Θυμηθείτε έναν Κρητή στην Παλαιά Διαθήκη που είχε κρύψει μέσα σε στάμνες φως, λαμπάδες, και μπροστά στους εχθρούς έσπασε τις λαμπάδες, έσπασε τα σταμιά και φάνηκε αμέσως φως. Με σύνθημα όλα αυτά, και ευνηδιάστηκαν οι εχθροί, αναμφισβήτητα. Και εσύ όταν δεις το φως της προστασίας του Θεού, όταν έτσι συμπεριφέρεσαι, σίγουρα θα ευνηδιαστείς και κάπου θα πεις, Κύριε, ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ που τόσο με προστατεύεις, ποιος είμαι. Η φράση δε ακόμη, να την ξαναπώ, τότε ραγίσετε πρώιμον το φως σου και τα ιάματά σου ταχεία να τελεί, και προπορεύσετε μπροστέν σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού περιστελήσε. Είναι μια ωραιοτάτη ποιητική έκφραση, ένα ποίημα είναι πραγματικά. Δηλαδή το φως που θα γεμίσει την ψυχή σου θα είναι σαν το λικαβιές, γλυκό φως, όπως ανατέλει πριν ακόμη βγει ο ήλιος, ανατέλει και βλέπεις εκείνο το γλυκό φως της αυγής, το λικαβιές. Και θα σε επισκεφθεί τόσο άφθονο και ορμητικό το φως του Θεού σαν αστραπή. Και το φως αυτός, αυτό της Θείας Παρουσίας, ή ακόμη αν θέλετε της Θείας Προνοίας, θα είναι, όπως σας είπα, ευνίδιον και ακατάσχετον. Όπως αυτό μας θυμίζει την ορμή της Πεντηκοστής, αγαπητοί, που γέμισε όλος εκείνος ο χώρος που ήσαν οι 120 παρόντες, γέμισαν από εκείνη τη βοή του ήχου, του βιαίου, του ορμητικού, και τότε φάνηκαν φλόγες πυρός επάνω στα κεφάλια όχι των μαθητών, όλων των ευρισκομένων εκεί,
των 120, με όλη την τη μακαριότητα που έφερε το Πνεύμα το Άγιον στις ψυχές των παρευρισκομένων εκεί. Θα λέγαμε λοιπόν ότι στον καλοκάγαθο άνθρωπο που έτσι κινείται σαν να είναι ένας μικρός Θεός πάνω στη γη, έρχεται ή επαναλαμβάνεται η Πεντηκοστή. Και τα ιάματά σου ταχύ ανατελεί. Τα ιάματά σου γρήγορα θα έρθουν, θα ανατείλουν. Κοιτάξτε τι ρήμα βάζει, ανατελεί. Θα σου δώσει δηλαδή ο Κύριος ίαση στον βιολογικό σου οργανισμό. Είναι γνωστό ότι η αγαθή συνείδηση προκαλεί πολύ καλή ψυχοσωματική υγεία. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Το βεβαιώνει, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού. Ακούστε τι λέγει. Παροιμίες 3,7. Φοβού των Θεών και έκλεινε από παντούς κακού, φύγε από κάθε κακό, να έχεις το φόβο του Θεού. Τότε ίασης έστε το σωματί σου, δεν λέει στην ψυχή σου, τότε θα γίνει ίασης, θεραπεία εις το σώμα σου και επιμέλεια, ανανέωση θα πει και ανάπαυση τη σωστέη σου στα κόκαλά σου. Ακόμη λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, ζωή γαρεστή της ευρίσκουση αυτάς και πάση σαρκή ίασης. Ότι δηλαδή δίδει ζωή η έβρεση των εντολών του Θεού και υπάρχει ίασης στο σώμα. Παροιμίες 4,22. Ακόμη στις παροιμίες, προσέξτε αυτό, προήθυμος λέγει ανήρ καρδίας ιατρός, σεις ήταν, σεις με τόνο, σεις δε οστέον καρδία αισθητική. Όταν ο άνθρωπος λέει είναι προήθυμος, έχει πραότητα, δεν θυμώνει, δεν βιάζεται, όχι βεβαίως ότι είναι ένας αργόστροχος άνθρωπος, αλλά είναι πράος άνθρωπος, δεν θυμώνει, αυτός λέει είναι γιατρός της καρδιάς του, δεν θα πάθει ποτέ του καρδιοπάθεια. Τα ακούσατε, το λέει ο Λόγος του Θεού. Σεις είναι ο σκόρος, είναι το σκουλίκι. Σεις δε οστέον καρδία αισθητική, το σκουλίκι λέει τρώει τα κόκαλα όταν η καρδιά είναι αισθητική. Θα πει αισθητική όταν η καρδιά είναι ανήσυχη και αγχώδης. Τα ακούτε παρακαλώ, ή καλύτερα τα ακούμε παρακαλώ, τι παθαίνει ο αγχώδης άνθρωπος? Βλάπτεται. Και τι θα γίνει και πως θα γίνει και γιατί ακόμα δεν έγινε και πότε θα γίνει. Είδατε, καρδία αισθητική, δηλαδή καρδιά ανήσυχη, καρδιά, ξαναλέγω, αγχώδης, την τρώει σκουλίκι. Γίνεται ο γνωστός αγχώδης άνθρωπος με τα γνωστά αποτελέσματα. Αντίθετα, εδώ μέχρι τώρα είπε ότι σώζει την ψυχοσωματική μας υγεία αυτή η όλη κατάσταση, αυτή η όλη η καλοκαγαθία. Αντίθετα, ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει ισχύρας ιατρών. Σοφία Σιράκ 38,15. Εκείνος που αμαρτάνει απέναντι στο Θεό που τον δημιούργησε, αυτός γρήγορα θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Είναι άραγε αλήθεια? Είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, αμαρτάνεις, ασωτεύεις, δεν τηρείς τις εντολές του Θεού, να το ξέρεις λοιπόν, γρήγορα θα πέσεις στα χέρια του γιατρού. Και ακόμη η Σοφία Σιράκ 38,18 λέγει, από λύπης εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Απ' τη λύπη λέει ξεπηδάει ο θάνατος. Ποια λύπη? Δεν είναι μόνο το πένθος που έχουμε για έναν θανόντα οικείον,
γιατί χάσαμε χρήματα, γιατί χάσαμε την υγεία μας, γιατί τούτο, γιατί εκείνο. Λυπάσαι, υπερβολικά λυπάσαι, ένα το ξέρεις, από μια τέτοια λύπη που αποτελεί ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Από εκεί, λέει, ξεπηδάει ο θάνατος. Και ότι η λύπη της καρδίας, εννοείται η της ψυχής η λύπη, όταν λυπάσαι, λυπάσαι υπερβολικά. Και είναι, ξέρετε, είναι κοσμική αυτή η λύπη. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Λέγει ότι η κοσμική λύπη οδηγεί στον θάνατο, ενώ η λύπη κατά Θεόν ανασταίνει την ψυχή και τη διορθώνει. Λοιπόν, αυτή η κατά κόσμον λύπη, γιατί κάτι με απασχολεί, γιατί δεν πάντρεψα το παιδί μου, γιατί ο άνδρας μου είναι άρρωστος, η γυναίκα μου είναι άρρωστη, πέθανε η γυναίκα μου, δεν ξέρω τι, και αρχίζω να λιώνω και να λιώνω και να λιώνω. Αυτή, λέει, η λύπη κάμψει ισχύν. Θα γονατίσει τη δύναμή σου. Θα γονατίσει τη δύναμή σου. Ναι. Έτσι, εις τον άνθρωπον αγαπητή μου, τον καλοπροαίρετον, τον φιλάγαθον, τον ενάρετον, τον φιλάνθρωπον, παρέχεται αυτή η ψυχοσωματική του υγεία. Και πηγαίνουμε στο επόμενο ημιστήχιο. Και προπορεύσεται μπροστά σου η δικαιοσύνη σου. Εδώ η καλή σου, λέει, συμπεριφορά θα σε καταστήσει δίκαιον, δηλαδή άγιον. Δικαιοσύνη με τη γενική σημασία της λέξεως, που θα πει άγιος, όχι με την ειδική, με τη γενική σημασία. Και θα προπορεύεται, λέγει, θα είναι μπροστά σου η καλή σου φήμη. Για σένα θα λένε ό,τι καλύτερο, όταν είσαι ο αληθινά φιλάνθρωπος. Και αυτό εις εκείνους οι οποίοι σε βλέπουν θα δίνει άνεση, όταν ακούν για σένα κάτι καλό. Δεν θα κινδυνεύουν ίσως, γιατί δανείστηκαν από σένα, να τους πας, ξέρω εγώ, στη φυλακή. Θα λέγουν αυτό το πολύ σπουδαίο: δόξα τω Θεώ, και ο Θεός δοξάζεται, υπάρχουν σωστοί άνθρωποι. Καμιά φορά, ξέρετε, μου λέτε ότι πήγα σε ένα κατάστημα, ψώνισα κάτι και μου έδωσε περισσότερα αρέστα. Τι να κάνω? Και εφόσον, βέβαια, το κατάστημα δεν έχει πολλούς υπαλλήλους όπως ένα σούπερ μάρκετ, πού να βρεις άκρη σε ένα σούπερ μάρκετ? Και μάλιστα να κινδυνεύει ο ταμείας, αν υποτεθεί πάτε εσείς και πείτε ότι ο ταμείας μου έδωσε περισσότερα χρήματα, άστα ότι θα τα βάλει από την τσέπη του, αλλά δεν ξέρετε ποιος ήταν, πού, πώς. Ενώ για μικρές περιπτώσεις, πούμε, σε ένα μαγαζί που είναι ένας άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, ή ο ίδιος είναι ο ταμείας, έχει ένα πρόσωπο εκεί. Και πάτε και πείτε, την περασμένη φορά, χθες, ξέρω εγώ, ήρθα και ψώνησα, και μου δώσατε περισσότερα χρήματα. Και το δώστε. Πάρτε το χιλιάρικο, το πεντακοσάρικο. Τι μπορεί να ήταν το περισσότερο? Ξέρετε τι θα είπουν οι άνθρωποι αυτοί του μαγαζιού? Δόξα τω Θεώ, ακόμα υπάρχουν σωστοί άνθρωποι. Θα δοξαστεί ο Θεός. Βρήκατε κάτι στον δρόμο. Πηγαίνετε να τον παραδώσετε. Αν μάλιστα υπάρχει μέσα ταυτότητα και ξέρετε και τη διεύθυνση, μην πάτε το πορτοφόλι στην αστυνομία. Για να χαρείτε, πηγαίνετε, βρείτε τον ίδιο, τον απολέσαντα το πορτοφόλι του. Θα πει ο άνθρωπος: δόξα τω Θεώ. Έτσι δοξάζεται και ο Θεός. Και έτσι θα έχουμε και την ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία, αναμφισβήτητα. Διότι τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας είναι σπουδαίοι, συντηρούν την κοινωνία μας. Γιατί σήμερα είναι και μη χειρότερα. Ο αγαθός άνθρωπος είναι ο καλύτερος κοινωνικός παράγων. Και αρνητικός και θετικός. Αρνητικός μένει, γιατί δεν είναι κλέφτης, απατεώνας, ληστής, άτιμος. Θετικός δε,
διότι συμβάλλει στην αναγέννηση, στην υγεία της κοινωνίας. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω το καταλαβαίνω. Και πηγαίνουμε σε ένα επόμενο, το τελευταίο ημιστοίχιο του χωρίου. Και η δόξα του Θεού περιστελείσαι. Και η δόξα του Θεού, λέει, θα σε περιβάλλει. Του τέστην, λέει ο Άγιος Κύριλλος, κυκλώσει, κυκλώσισε και απόβλεπτόν σε καταστήσει και κοινών ωφέλιμα πολλής. Θα έρθει, λέει, να σε κυκλώσει η δόξα του Θεού και θα γίνεις ο άνθρωπος που θα σε βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και θα είσαι ωφέλιμος στους πολλούς. Το μασωρητικό κείμενο γράφει «Και η δόξα του Θεού ο πίσω σου». Η δόξα του Θεού θα είναι μπροστά σου. Με άλλα λόγια, η αγιότητά σου θα αποτελεί, όπως είναι εμπροστά σου, δεν είπαμε προηγουμένως, θα είναι μπροστά σου. Η φήμη σου θα τρέχει πιο μπροστά από σένα, όπως κάθε φήμη, η καλή ή η κακή. Λοιπόν, η αγιότητά σου θα προπορεύεται από σένα, θα είναι η εμπροστοφυλακή σου. Και η δόξα του Θεού θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Η αγιότητα μπροστά, η δική σου, και η οπισθοφυλακή, η δόξα του Θεού. Και αυτό είναι η υπόσχεση του Θεού. Λέει το Άλφα Βασιλείων, τους δοξάζοντας με δοξάσω. Εκείνοι που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα στην κοινωνία σίγουρα δοξάζει το Θεό. Είναι ο άνθρωπος που βιώνει ό,τι ο Παύλος είχε γράψει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Ως αληθή, ως ασεμνά, ως αδίκαια, ως άγνα, ως απροσφυλή, ως έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, που μπορούν αυτά όλα να κοσμούν αυτόν τον άνθρωπο. Και όλα αυτά βέβαια αποτελούν τη δόξα του Θεού που τον περιβάλλει. Για να αναφωνήσει, θα λέγαμε, ο αρχαίος Έλληνας, συγκεκριμένα ο Μέναμβρος, ως χαρίενες άνθρωπος όταν άνθρωπος ή. Είναι υποτακτική το «ή» του «ημί». Τι χαριτωμένο πράγμα, λέει, που είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, εις τον επόμενο στίχο, τον ένατον και τον δέκατον, θα πω μαζί. Τότε βοήσει και ο Θεός εις ακούσετε σου. Τότε θα φωνάξεις και ο Θεός θα σε ακούσει. Έτειλα λούντο σου. Ξέρετε, αυτοί οι δύο στίχοι έχουν κάτι πολύ πολύ ωραίο. Έτειλα λούντο σου ερή. Ιδού πάρημη. Ενώ μιλείς ακόμη, σου λέει ο Θεός, να είμαι παρόν, τι θέλεις? Εάν αφέλεις από σου σύνδεσμον και χειροτονίαν και ρήμαγωγισμό, και δώσ, στίχος δέκατος, και δώσ πεινώντι τον άρτον εκ ψυχή σου και ψυχήν τεταπεινωμένη εμπλήσεις, τότε ανατελεί εν το σκότι το φως σου και το σκότο σου ως μεσημβρία. Τότε βοήσει, λέγει, και ο Θεός εις ακούσετε σου. Τότε θα φωνάξεις για κάποιο λόγο και τότε ο Θεός θα σε εισακούσει, θα σε επακούσει, όπως λέμε για την Παναγία, η γοργο επίκος. Προσέξτε, δεν είναι γοργο επίκος, αλλά είναι γοργο επίκος, έψιλον, που θα πει γοργά, γρήγορα σε ακούει και θα σε βοηθήσει. Όχι σε υπακούει, αλλά σε ακούει. Τότε βοήσει και ο Θεός εις ακούσετε σου. Είναι
πολύ ωραία θέση. Να φωνάξεις και να σε ακούσει ο Θεός. Όταν εφαρμόσεις βέβαια όσα πιο πάνω έδειξε ο Θεός και που ήδη αναλύσαμε, δηλαδή ό,τι θέλει ο Θεός να το κάνεις, τότε μόλις ανοίξεις το στόμα σου και ζητήσεις κάτι, ο Θεός είναι έτοιμος να σου το δώσει. Εάν δεν σου το δώσει, κρίνει ότι δεν πρέπει να σου το δώσει, αλλά σε ακούει όμως. Και ενώ ακόμη δεν θα έχεις ολοκληρώσει, λέει εδώ, την φράση σου, την φράση της αιτήσεώς σου, εκείνος θα σου πει: «Να, είμαι παρόν, ιδού πάρει μη, είμαι παρόν». Δεν θα υπήρχε πιο μεγάλη τιμή για τον άνθρωπο να επικοινωνεί με τον Θεό και ο Θεός να ανταποκρίνεται εις τον άνθρωπο. Να γίνεται δηλαδή, τι να γίνεται, άμεσα εισακουστή η προσευχή του ανθρώπου. Εδώ αυτή η θέση είναι μια αληθινή παρηγορία για τον άνθρωπο, κατάστασης που ολότελα φυγαδεύει των φόβων. Δεν μπορείς να φοβάσαι. Τότε μπορεί να πει ο πιστός: «Έχω τον Θεόν εισακούμενόν μου». Τι ποιήσει μη άνθρωπος, τι μπορεί να μου κάνει ο άνθρωπος? Μπορεί να ανοίξει τη φυλακή, όπως την άνοιξε στον Παύλο, που στους Φιλίππους. Μπορεί όμως να επιτρέψει ο Θεός να θανατωθείς, όπως επέτρεψε αργότερα ο Παύλος να θανατωθεί στη Ρώμη. Ό,τι δώσει ο Θεός, αλλά ο Θεός ακούει, ξέρει ο Θεός, ώστε μέγας, λέει ο Θεοδόρητος, μέγας ότις δικαιοσύνης μισθός. Ο μισθός, λέει, της αγιότητος είναι μεγάλος. Την γάρ προς τον Θεόν ημίν παρησίαν χαρίζεται. Χαρίζει σε εμάς, λέγει, την παρησίαν προς τον Θεόν, λέει, το θάρρος. Γι' αυτό στις προσευχές μας, αγαπητοί μου, επικαλούμεθα τους Αγίους ως έχοντες παρησίαν προς τον Θεόν. Μια παρησία που καταπλήσει, σαν και εκείνη που μπορεί να έχει ένα μικρό παιδί στον πατέρα του και ο πατέρας να γίνεται υπηρέτης του αιτήματος του παιδιού του. Κάποτε είχαν επισκεφθεί τον Αβά Μωυσή κάποιοι επισκέπτες και ήθελε να τους φιλοξενήσει με ένα γεύμα. Δεν είχε όμως νερό εις την έρημον για να βράσει λίγα όσπρια. Τότε βγήκε έξω από την καλύβη του, έστρεψε τα μάτια του εις τον ουρανό και είπε πολύ απλά: «Κύριε, στείλε μου λίγο νερό για να μαγειρεύσω και να φιλοξενήσω τους επισκέπτες μου». Σε λίγο, αμέσως μάλλον, φάνηκε ένα συννεφάκι και άρχισε να βρέχει. Να βρέχει μόνο πάνω από την καλύβα του ασκητού. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, η παρησία. Μεγάλο πράγμα. Εκείνο το άλλο, ρώτησαν κάποτε έναν ασκητή και του είπαν ένα δύσκολο χωρίο από την Πεντάτευχο, από το Δευτερονόμιο. Δεν το ξέρα. Λέει: «Περιμένετε». Έφυγε μακριά, έκανε προσευχή και επεκαλέστηκε την πληροφορία να την πάρει από τον Μωυσή. Και όταν ο Μωυσής του είπε τι σημαίνει εκείνο το σημείο του Δευτερονομίου που το έγραψε ο Μωυσής, γύρισε και έδωσε την απάντησή του. Αυτό λέγεται παρησία. Μεγάλο πράγμα η παρησία, μεγάλο πράγμα. Αλλά βασικοτάτη όμως προϋπόθεσή της είναι η τήρηση των εντολών του Θεού, το θέλημα του ανθρώπου κάτω από το θέλημα του Θεού. Εδώ έχει κανείς αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου που λέμε εις το Πάτερ ημών. Αυτή είναι η αληθινή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την προσεχή Δευτέρα, ημέρα του Ευαγγελισμού, σας το θυμίζω. Ευρισκόμεθα.